Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίλη, καλημέρα. Τι κάνετε? Εντάξει, νομίζω είναι καλή ημέρα σήμερα για την Ευρώπη. Ό,τι είναι κακό για τους φασίστες είναι καλό για εμάς. Α, εσείς είστε... Είναι κακό το αποτέλεσμα για τη Λεπέν ή είναι αποτέλεσμα της κίνησης μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου? Το αποτέλεσμα για τη Λεπέν είναι κακό, προφανώς. Ένα κόμμα το οποίο βγαίνει πρώτο στον πρώτο γύρο και τρίτο στο δεύτερο γύρο δεν μπορεί να χαίρεται για το αποτέλεσμα. Εξάλλου και ο ίδιος ο Μπαρντελάτε είπε ότι αναγνώρισε την ήττα του. Τώρα, αν αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αντέξει κατά πόσο είναι βιώσιμο δηλαδή σε μέσο χρόνο, είναι ένα άλλο ερώτημα. Αλλά σίγουρα είναι ένα κακό αποτέλεσμα για την Λεπέν και τον Μπαρντελά. Ναι, πολλοί υποστηρίζουν κύριε Χριστόπουλε ότι είναι αποτέλεσμα της απόσυρσης υποψηφίων του Λαϊκού Μετόπου στο δεύτερο γύρο όπου τρίτη και αντιστοίχως της απόσυρσης υποψηφίων όπου ήταν τρίτη κατά μείζωνα λόγο μακρονιστών. Άρα λένε ότι δεν λοιπόν, είναι πλήρως αποτυπωμένη η διάθεση του εκλογικού σώματος. Συμφωνείτε? Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε τα εκλογικά αποτελέσματα σε τρίτο όταν δεν τα έχουμε διαβάσει σε πρώτο χρόνο. Ο πρώτος χρόνος είναι απλός. Ότι κύριοι, το κόμμα το οποίο βγαίνει πρώτο στον πρώτο γύρο και τρίτο στο δεύτερο γύρο δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο. Είτε είναι το κόμμα που μας αρέσει, είτε είναι το κόμμα που δεν μας αρέσει. Προφανώς μετά σε δεύτερη φάση θα μιλήσουμε για την απόσυρση των υποψηφίων του Μακρόν, θα μιλήσουμε για την απόσυρση των υποψηφίων της Λεπέν και πάει λέγοντας. Ό,τι όμως συνέβη δεν έρει το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συσπήρωση η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου με στόχο την αναχέτηση του Εθνικού Μετώπου και του Συνεργασμού για τη Δημοκρατία, η οποία κέρδισε. Mm-hmm. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν περιμέναμε προφανώς ότι είναι δυνατόν το νέο Λαϊκό Μέτωπο να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει κυβέρνηση ανεφαλουτινός, αλλά και μόνο το γεγονός ότι βγήκε πρώτο κάτι δείχνει. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο μεγάλος ουσιαστικός χαμένος αυτών των εκλογών είναι ο Μακρόν και άλλοι υποστηρίζουν ότι αντιθέτως με ψυχρούς αριθμητικούς υπολογισμούς και με πολιτικούς εκβιασμούς είναι ο μεγάλος νικητής. Εσείς τι λέτε από αυτού? Δεν μπορώ να δω πώς είναι δυνατόν να είναι μεγάλος νικητής ένας πρόεδρος ο οποίος επισπεύδει τις βουλευτικές εκλογές, ιτάται πανηγυρικά στον πρώτο γύρο και διασώζεται οριακά στο δεύτερο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η γαλλική δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον της μεγάλης δυσκολίας που θα έχει εφ' ο Μακρόν να κυβερνήσει και αυτή η δυσκολία μπορεί να την θέσει ενώπιον ακόμη και του διλήμματος της προώρης παραίτησής του. Αχα. Από πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Και επειδή σας άκουγα να διαβάζετε ένα κείμενο, απλώς δεν άκουσα τι είναι το κείμενο αυτό. Προφανώς το νέο Λαϊκό Μέτωπο έχει ένα στοιχείο εσωτερικής ετερογένειας η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να αποκτήσει διασπαστικά χαρακτηριστικά. Και αυτό σχετίζεται με το αν ένα κομμάτι των σοσιαλιστών που βρίσκονται εκεί μέσα ολιστήσουν προς τη συνεργασία με τον Μακρόν. Από αυτό κινδυνεύει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχει το Λαϊκό Μέτωπο είναι η προσωπικότητα του Μελανσόν, η οποία έχει πολύ ηγεμονικά βοναπαρτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να θέσουν εκποδών την ενότητα αυτής της συμμαχίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε, αν βγάλουμε από το τραπέζι αυτά τα δύο δεδομένα, δηλαδή την δεξιά τάση των σοσιαλιστών που πιθανώς να θελήσουν να συνεργαστούν με τον Μακρόν, κάτι το οποίο θα τεινάξει στον αέρα όλη την ιστορία, και την προσωπικότητα του Μελανσόν, το πράγμα δείχνει ότι σίγουρα ο Μακρόν δεν μπορεί να διάγει εν ειρήνη τα τελευταία χρόνια της δεύτερης θητείας του. Άρα ο σχηματισμός κυβέρνησης, λέτε, είναι μια σπαζοκεφαλιά αυτή τη στιγμή? Ναι, ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Μάλιστα. Επίσης λέει εδώ πέρα η φίλη Αργυρούλα, καλημέρα στον κύριο Χριστόπουλο. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που είναι σαφές και συμφωνώ μαζί του, ο πρώτος του πρώτου γύρου είναι τρίτος. Θεωρεί ότι ξεμπερδεύει η ιστορία με την υπόθεση του Εθνικού Μετώπου ή τώρα μένοντας και έξω από φθορά κυβερνητική θα βάλει πλώρη για τις προεδρικές εκλογές, κυρία Λεπέν? Αυτή είναι έξοχη ερώτηση, αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας. Η ερώτηση της ημέρας είναι σε τι βαθμό η εκλογική αναχέτηση στις βουλευτικές εκλογές χθες στη Γαλλία μπορεί να συνιστά μια μεσοπρόθεσμη λύση ή η οποία ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια ρεβάνς στις προεδρικές εκλογές ή σημαίνει
ότι κάθε φορά που η ακροδεξιά βρίσκεται ενώπιον της εξουσίας, δημιουργείται μια αντιφασιστική συσπήρωση. Προσέξτε τώρα. Τι προκύπτει από αυτές τις εκλογές, το οποίο εμένα μου δίνει μια σχετική αισιοδοξία. Και γιατί λέω σχετική αισιοδοξία? Διότι εγώ μέχρι χθες σας ομολογώ ότι πίστευα ότι δεν την γλιτώνουμε την ιστορία με τη Λεπέν, και μάλιστα δεν θα την γλιτώναμε ούτε χτες, και φυσικά δεν την γλιτώνουμε και στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές. Τι φαίνεται εδώ? Αυτό το οποίο αλλάζει σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που η Λεπέν ή ο μπαμπάς της ήταν στο δεύτερο γύρο των εκλογών των προεδρικών, είναι ότι ο αντίπαλος δεν είναι κεντρός, αλλά είναι αριστερός. Αυτό είναι το νέο ποιοτικό δεδομένο το οποίο μας έθεσαν οι χθεσινές βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Ότι δηλαδή απέναντι στη Λεπέν δεν είναι πλέον ο Μακρόν και ο εκάστοτε Μακρόν, αλλά είναι μια αριστερή συμμαχία η οποία έχει τα χαρακτηριστικά αυτά για τα οποία μιλήσαμε. Αυτό είναι, καθιστά αυτή τη συμμαχία πιο ανθεκτική στον χρόνο. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο αντιφασισμός συνολικά στην ιστορία της Ευρώπης, κύριε Σαχίνη, είναι μια υπόθεση που ανήκει προνομιακά στην αριστερά. Δεν ανήκει στο κέντρο. Το κέντρο, φυσικά, σε μια οριακή στιγμή όπου δημιουργούνται συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις, ένα κομμάτι του πάει με την αριστερά, αλλά ένα άλλο κομμάτι του ολισθαίνει προς την ανοχή του φασισμού. Αυτό μας δείχνει η ιστορία της Ευρώπης το 1930, αυτό μας δείχνει η ιστορία της Νότιας Ευρώπης τη δεκαετία του 60 και του 70. Ότι δηλαδή το κέντρο παλατζάρει μεταξύ των δύο. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι δημιουργείται μια σκληρή αριστερή συσπήρωση που έχει αντιφασιστικά χαρακτηριστικά, αυτό νομίζω ότι μας οθήσει να σκεφτούμε ότι αυτό δεν είναι απλώς σαν το κέντρο, δεν είναι δηλαδή που θα έβγαινε ο Μακρόν και θα περιμέναμε πότε θα έρθει η στιγμή μέχρι η Λεπέν να νικήσει τον εκάστοτε Μακρόν, διότι σε αυτή τη φάση ήμασταν πριν. Το χτεσινό αποτέλεσμα δημιουργεί ελπίδες ανατροπής αυτής της πορείας. Πριν τη Γαλλία είχαμε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο για το τι συνέβη εκεί? Είναι μόνο η προϊούσα φθορά 14 χρόνων αποτυχίας των συντηρητικών, είναι μόνο αυτό? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η φθορά της 15ετίας των συντηρητικών. Είναι η προσωπικότητα του πρώην πρωθυπουργού του Σούνακ, η οποία ήταν μάλλον ευτράπελη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν σοβαρός πολιτικός. Σε συνέχεια όμως όλων των ανθρώπων που πήραν τους τόρις και τους κρατήσαν στην εξουσία. Θεωρώ λοιπόν ότι υπήρχε και ένα ζήτημα προσωπικότητας εδώ. Θεωρώ ωστόσο ότι στη Μεγάλη Βρετανία η νέα εργατική κυβέρνηση δεν πρέπει να αλλάξει τη ρότα. Δηλαδή το νέο στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχει τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου νέου με τη Γαλλία. Έχω την αίσθηση ότι οι εργατικοί θα συνεχίσουν την πολιτική αυτή που είχαν, πιθανώς να οδηγηθούν σε κάποιες κρίσιμες κινήσεις αντιμετώπισης της νέας φτώχειας, που είναι πολύ σημαντικό μεγάλο πρόβλημα στη Μεγάλη Βρετανία, επαναφορά μηχανισμών αναδιανομής κοινωνικού κράτους και πρόνοιας, αλλά όλα αυτά μένει να τα δούμε. Είναι η εργατική, κύριε Σαχίνη, από την εποχή του Μπλερ και ύστερα από την εποχή του λεγόμενου τρίτου δρόμου, έχουν δομικά ενσωματωθεί μέσα στην διαχείριση του βρετανικού καπιταλισμού με νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά, πολύ περισσότερο από άλλα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Άρα, θεωρείτε ότι κάτι συμβαίνει γενικώς στην Ευρώπη, ή είμαστε ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω, ή είμαστε σε μια διαδικασία? Γιατί εδώ τίθεται ένα θέμα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την Ευρώπη, προς τα που πάει σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας. Τι σας δείχνουν όλα αυτά σε συνδυασμό με τις ευρωεκλογές? Η πορεία στην Ευρώπη είναι προς τα δεξιά. Αυτό είναι μια εδραιωμένη πορεία, τη φάνηκε και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου η δεξιά, το Λαϊκό Κόμμα και οι ομαδώσεις δεξιότερα του Λαϊκού Κόμματος έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Δεύτερον, τι είναι αυτό το οποίο είναι το κενοφανές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Ότι το πάλε ποτέ η υγειονομική ζώνη απομόνωσης της alt-right, της άκρας δεξιάς, πλέον έχει καταργηθεί από την ίδια την κεντροδεξιά και τη δεξιά. Δηλαδή, η πρόεδρος της Κομισιόν δεν φύγεται καλών λόγων για την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Ο Ντράγκη λέει, okay, τα βρίσκουμε με την Μελόνη, αρκεί η Μελόνη να μην μας τα χαλάσει στο Ουκρανικό και μην μας κάνει, πώς το λένε, παιχνιδάκια με τα δημοσιονομικά. Βέβαια, τι κερδίζει η άκρα δεξιά? Κερδίζει όλη αυτή τη συζήτηση για το μεταναστευτικό. Πλέον η Ευρώπη έχει μια ατζέντα στο μεταναστευτικό, η οποία είναι
κανονικά η ατζέντα του Όρμπαν. Άρα ο Όρμπαν έχει κάθε λόγο να επέρεται ότι αυτός έδωσε τη γραμμή στο μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Και δεύτερον, εκεί που πάλι κερδίζει η άκρα δεξιά σήμερα, είναι σε όλους αυτούς τους λεγόμενους πολέμους μνήμης που διεξάγονται. Δηλαδή, μνήμη σε σχέση με το παρελθόν, μνήμη σε σχέση με το αντιφασιστικό συμβόλαιο που συνομολογήθηκε στην Ήπειρο στη δεκαετία του 40, μνήμη σε σχέση με τις εθνικές επαιτίους, μνήμη σε σχέση με το έθνος. Όλη αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση στην οποία η άκρα δεξιά έχει πλέον την πολιτική ηγεμονία. Όχι όμως επειδή η άκρα δεξιά διοικεί, προσέξτε, επειδή η δεξιά έχει προσχωρήσει την ατζέντα της. Δηλαδή, ακούγοντας τον Σαμαρά, παραδείγματος χάρη προχθές στην παρουσίαση του βιβλίου του Κοτάκη, ήταν σαν να ακούς τη Λεπέν. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο. Άρα, όταν μιλάμε για άκρα δεξιά, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που λέμε τους κανονικούς πατενταρισμένους φασίστες, κύριε Σαχίνη. Μιλάμε για την ηγεμονία και την διείσδυση ενός λόγου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στο οικονομικό, στο πολιτισμικό και στο κοινωνικό πεδίο, στον όμορο χώρο, σε αυτόν της κέντρο δεξιάς. Αυτό συνέβη στην Γερμανία το 1935, αυτό συνέβη στην Ιταλία το 1925, αυτό συνέβη στην Ελλάδα το 1950 και πάει Και την ίδια ώρα ο λεγόμενος κέντρο αριστερός πόλος, για παράδειγμα στην Ελλάδα, μιας και αναφερθήκατε, τι ακριβώς κάνει, φραξιονίζεται στα Σαββατοκύριακά του? Δεν θα ακολουθώ να σας είμαι ειλικρινής τι ακριβώς κάνουν. Θα σας πω ότι η συζήτηση περί κεντροαριστεράς, κατά την άποψή μου, είναι συζήτηση η οποία είναι αληθιτελής και προβληματική. Δεν μου αρέσει εμένα η συζήτηση περί κεντροαριστεράς. Να μιλάμε κανονικά, να μιλάμε για δεξιά και για αριστερά, κύριε Σαχίνη. Δεν θα λέμε δεξιά και κεντροαριστερά, έτσι. Οι δύο πόλοι του συστήματος του πολιτικού είναι η δεξιά, έμφαση στο ζήτημα της ελευθερίας, έμφαση στο ζήτημα της ιδιοκτησίας, έμφαση στο ζήτημα της εκμετάλλευσης και του ανταγωνισμού της ελεύθερης οικονομίας με χαμηλό κοινωνικό κράτος, και αριστερά, έμφαση στην προστασία των αδυνάμων, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη και πάει λέγοντας. Δεν μπορούμε να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορούμε να βασκαλιζόμαστε με κεντρώες εκδοχές του ενός και του άλλου. Λοιπόν, ή μιλάμε για αριστερά ή μιλάμε για δεξιά. Εγώ έτσι τοποθετούμε. Τώρα, οι συζητήσεις περί κεντροαριστεράς και της αναβίωσης της ισχυρής κεντροαριστεράς τάχα μου στην Ελλάδα σήμερα μου φέρνουν στο μυαλό ότι το 1980 ο Ζήγητης, ο συγχωρεμένος και ο Μαύρος προσπαθούν να αναβιώσουν την Ένωση Κέντρου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη. Κάνατε μια αντίστοιχη. Γελάτε. τι να κάνω, να κλάψω. Μα είναι δυνατόν να συζητάμε σοβαρά τώρα με αυτά τα πρόσωπα, από αυτά τα κόμματα, για την αναβίωση ενός πολιτικού χώρου? Τι να σας πω. Άρα στην σκεφτείτε τον αξιοπρεπέστατο Γιάνγκο Πεσμαζόγλου, το Ζήγδη και το Μαύρο να προσπαθούν να τα βάλουν με τον Αντρέα Παπανδρέου το 1982. Άρα στην πραγματικότητα τι λείπει εδώ, κύριε Χριστόπουλε? Αυτό που συνέβη, κύριε Σαχίνη, στην Ελλάδα είναι ότι τα χρόνια των μνημονίων, τα χρόνια της κρίσης της ελληνικής, η πολιτική λειτουργήσε σαν μήλος που διέλυσε το όποιο κύρος διαθέταν οι πολιτικές ελίτ της χώρας. Η διάλυση αυτή, η απαξίωση, η απονέκρωση, ο ευτελισμός των πολιτικών ελίτ είναι μεγαλύτερος προς τα αριστερά από ότι στα δεξιά. Γιατί η δεξιά, η σοβαρή συντηρητική δεξιά παράταξη στην Ελλάδα, δεν δημιουργεί προσδοκίες αντίστοιχες με αυτές που δημιουργήσει αριστερά. Ούτε λεφτά υπάρχουν, είπε, ούτε θα σκίσω τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όταν λοιπόν ματαιώνονται όλες αυτές οι προσδοκίες, η απαξίωση που υφίσταται ο αριστερός πολιτικός χώρος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν την αντίστοιχη που υπέστη ο δεξιός χώρος. Δείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο καλοπροαίρετος μεταρρυθμιστής Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2010 μέχρι το 2011, είναι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Πρώτα τον ανεβάζουν, πρώτα τον κατεβάζουν. Ο Τσίπρας ο ίδιος υπέστη συντριβές το 2023. Το κόμμα δε του Τσίπρα το 23 και το 24 χαρακτηρίζεται από μια συνολική στρατηγική συντριβή. Η δεξιά αντέχει. Γιατί αντέχει? Γιατί η δεξιά σου λέει ότι εγώ θα σε πάω με το ρεύμα, κύριε. Αν είσαι καλό παιδί, θα σου δώσω και λίγο, να σου δώσω και αυτό που σου αναλογεί από την πίτα που εγώ διαχειρίζομαι, και η ζωή θα συνεχίζεται. Για το λόγο αυτό λοιπόν δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα πρόσωπα και τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα όπως την κυβέρνησαν. Και καλά έκαναν και την κυβέρνησαν. Εγώ δεν είπα τίποτα, δεν αξιολογώ πώς κυβερνήθηκε η χώρα.
κατά τη διάρκεια του 2012-2018-19 μπορούν να αναβιώσουν κάτι πέραν του κέντρου. Επανέρχομαι και σας ρωτώ, πιστεύετε ότι αυτό που λείπει λοιπόν είναι η εναλλακτική αντιπρόταση κυβέρνησης, η πολιτική, το πρόγραμμα, η καθημερινότητα του πολίτη που βλέπει να καταβαραθρώνεται, να έχει πάθει ένα διχασμό αν θα σταθεί όρθιος να πάρει το καφεδάκι, αν θα κάτσει το 24% του ΦΠΑ παίζει ή η θεσμική κατάπτωση των πάντων, το ποιος είμαι εγώ ρε, όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, όμως αυτά υπάρχουν πάντα στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο είναι νομίζω το υπαρξιακό της σημερινής συγκυρίας είναι το γεγονός ότι ενώ στη δεξιά υπάρχει μια σχετική σταθερότητα, προφανώς υπάρχει εκφυλισμός, προφανώς υπάρχει φθορά, προφανώς υπάρχουν όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί, στην αριστερά πλέον υπάρχει μια κατάσταση όπου το παλιό δεν έχει ακόμα εντελώς πεθάνει και το νέο δεν έχει ακόμα εντελώς γεννηθεί. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια βαθιά μεταβατική περίοδο, στην οποία περίοδο εγκυμονούνται από καλές γεννήσεις μέχρι ταρατογενέσεις. Δεν είμαι μάντης να σας πω τι θα γίνει. Πάντως να είστε σίγουρος ότι σε 2 χρόνια που πρώτα θα ξαναμιλάμε από την εκπομπή σας, θα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Μου λέει εδώ ο Κώστας, αριστερά-δεξιά στη Γαλλία έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα και πρακτική αξία σε σχέση με την Ελλάδα. Ακούω λοιπόν πολλούς όσους αυτοπροσδιορίζονται λέει ως κέντρο-αριστερή στην Ελλάδα να πανηγυρίζουν και να λένε να το κάνουμε όπως Γαλλία. Έχουν καταλάβει τη διαφορά που υπάρχει, συμφωνείτε? Δεν ξέρω τι διαφορά υπάρχει. Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι στη Γαλλία η δεξιά έχει ανάποδα χαρακτηριστικά από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Δηλαδή στη Γαλλία είχαμε μια δεξιά όπου πλέον την πρωτοκαθεδρία την έχει άκρα δεξιά, ενώ στην Ελλάδα ακόμα την πρωτοκαθεδρία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που έγινε στις εκλογές της Ευρωπαϊκής στην Ελλάδα, που πήρε 28% η Νέα Δημοκρατία και 20-19% οι υπόλοιποι όλοι πέραν η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, το αντίστροφο ακριβώς συνέβη στη Γαλλία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αντισυσπήρωση από την άλλη πλευρά. Ακόμα αυτό δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι αν συνεχίσει το πράγμα όπως φαίνεται να πηγαίνει, στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές μπορούμε να βρεθούμε σε έναν ίσο μοιρασμό των δεξιών ψήφων μεταξύ σχημάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Όμως εδώ, ξαναλέω, η δεξιά εδώ είναι μια παράταξη που έχει μια συμπολιτική ουσία που ονομάζεται εξουσία, πελατειασμός και χρήμα. Λέει εδώ πέρα η Μαρία, κύριε Χριστόπουλε, καλά όλα αυτά τα θεωρητικά, αλλά εδώ έχουμε πάει σε... Καθόλου θεωρητικά, δεν μιλάω καθόλου θεωρητικά. Μιλάω πρακτικότατα. Ωραία, θα ακούσετε όμως και πώς θα προσεγγίζουν οι ακροατές. Αλλά εδώ λέει έχουμε εξαήμερη εργασία και τη δηλώνουμε πενθήμερη. Έχουμε την αλαζονία και την αυθαιρεσία κυβερνώντων, που μετά μας λένε και ένα ξέρω συγγνώμη. Και δεν υπάρχει απέναντι κάτι να ορθώσει ανάστημα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι να ορθώσει ανάστημα και ο μόνος εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο εαυτός της. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Είτε συμφωνεί εσείς, είτε συμφωνεί ο Χριστόπουλος, είτε η Μαρία, είτε οτιδήποτε. Αυτή είναι η εικόνα που εγώ αντιλαμβάνομαι. Ότι ο εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι η έπαρσή της, είναι η ασύμμετρη αλαζονία της, είναι ο Αβγενάκης, είναι αυτό το στυλ ότι εγώ μπίπ και δέρνω, ποιος είμαι εγώ κλπ. Αυτός είναι ο εχθρός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν αντέχει ο κόσμος, είτε αφορά τα Τέμπη, είτε αφορά τον Αβγενάκη, είτε αφορά τις υποκλοπές. Αυτό είναι που συχαίνεται ο κόσμος και φυσικά όλο αυτό εντάσσοντάς σε μια συγκυρία όπου πλέον έχουμε το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας σε έναν δομικό κοινωνικό αποκλεισμό, μακριά από όλα, όμως το 1/3 το οποίο κατάφερε να συσπυρώσει η Νέα Δημοκρατία, και δεν αναφέρομαι στο 1/3 ή στο 1/4 της αστικής τάξης, αναφέρομαι σε μικροαστούς και μεσαίες στρώματα πόλης, η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της κυρίως κατά τη διάρκεια του COVID αλλά και αργότερα, κατάφερε να το εξυπηρετήσει με υποδειγματικό τρόπο. Άρα λοιπόν η αριστερά δεν μπορεί να μην το βλέπει αυτό, διότι υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που καθιστά, που λειτουργεί σαν μοτέρ και στην ελληνική οικονομία και φυσικά αυτός ο κόσμος είναι με την Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας αόρατος κόσμος, τόσο αόρατος που πολιτικά πλέον δεν εκφράζεται, απαξιά να ψηφίσει, απαξιά να συμμετέχει. Όλος αυτός ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια βουβαμάρα, κύριε Σαχίνη. Το ζητούμενο λοιπόν για την αριστερά στο μέλλον είναι όχι πως θα κερδίσει τους κεντρώους,
αυτά τα αυτράπελα που ακούω και παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς θα εκφράσει, πώς θα δώσει στόμα σε αυτό το κόσμο. Θέλω να κλείσουμε με τρία σχόλια ακροατών. Πρώτος ο Παύλο. Ο Παύλος λέει: ακούω την εκπομπή. Μιλάμε για συντριβή της ακροδεξιάς στη Γαλλία, αλλά παραβλέπουμε, λέει, κάτι πολύ σημαντικό. Σε απόλυ... Δεν είπα συντριβή, συγγνώμη. Συντριβή δεν είπα. Ναι, ναι. Συντριβή είπα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Ναι. Σε απόλυτο αριθμό ψήφων, λέει, το κόμμα της ΛΕΠΕΝ είναι πρώτο με διαφορά, 37%. Το μόνο από τα τρία μεγάλα κόμματα που ανέβασε μέτωπα το ποσοστό των ψήφων του στο δεύτερο γύρο. Με αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα, μάλλον θα σχημάτιζε αυτοδύναμη ή σχεδόν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Βγήκε στον αριθμό των αεδρών τρίτο, λέει. Άρα δεν ιτήθηκε, απλά τη σημάζεψε το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας καλός ή κακός. Αυτό είναι η, πώς να το πω, η αντιπαραβολή σε αυτό που είπατε. Ο ακροατής σας έχει εν μέρει δίκιο κατά το ότι όντως ο πραγματικός αριθμός των ψήφων είναι αυτός τον οποίο λέει. Ωστόσο δεν θα χρειαστεί να επαναλάβω αυτό που σας είπα περί πρώτου και τρίτου, στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Πάντως, εγώ ποτέ δεν μίλησα για συντριβή. Σας είπα το ερώτημα μέχρι χτες ήταν πότε θα γίνει Λεπέν πρόεδρος. Μετά από χτες μπαίνει και ένα ερωτηματικό αν θα γίνει Λεπέν. Μάλιστα. Ο Κώστας, τελικά λέει, κύριε Χριστόπουλε, από ό,τι φαίνεται οι λαοί έχουν δημοκρατικά αντανακλαστικά. Μήπως τσάμπα αγχωνόμασταν για την επικείμενη βουτιά στο βούρκο του φασισμού? Όχι. Καθόλου τζάμπε δεν αγχωνόμασταν. Ακριβώς επειδή αγχωνόμασταν, οι λαοί δείξανε τα αντιφασιστικά τους αντανακλαστικά. Αν αφήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, τα αντανακλαστικά και πούμε, OK, δεν βαριέσαι και η Λεπέν να κυβερνήσει, τότε νομίζω είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Η Φωτεινή, κύριε Χριστόπουλε, λέει: ποια αριστερά και ποια δεξιά στην Ελλάδα, αφού οι πολιτικές τους είναι ίδιες τελικά? Η αριστερά με τη δεξιά δεν έχουν ίδιες πολιτικές. Η αριστερά αναγκάστηκε τον καιρό της κρίσης υποκαθεστώς επιτήρησης δημοσιονομικής να ακολουθήσει πολιτικές λιτότητες που έχουν αυτό που ονομάσαμε νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά, και αυτό το πλήρωσε πολύ πιο ακριβά από την δεξιά, η οποία ποτέ δεν καλλιέργησε υψηλές προσδοκίες. Χαμηλά τον πύχη, χαμηλά την προσδοκία, το κοπάδι από πίσω, και έτσι ο δεξιός ψηφοφόρος ήταν και αυτός ικανοποιημένος και δύο φορές ικανοποιημένοι οι εκφραστές του. Η αριστερά αντιθέτως με το να μιλάει με αυτόν τον βερμπαλισμό, ο οποίος καμιά φορά ήταν άκρητος και απερίσκεπτος, ασύγνωστα απερίσκεπτος, βλέπετε πώς την πάτησε. Ο φίλος ο Νίκος είναι το τελευταίο σχόλιο. Συνεπώς, λέει, κύριε Χριστόπουλε, το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οι συμπεριφορές μεμενωμένων προσώπων της. Αυτό εύκολα διορθώνεται με την επιβολή πειθαρχίας και καθοσπρεπισμού. Οι πολιτικές όμως θα παραμένουν. Αν το καταλαβαίνω καλά, τότε είναι προφανές, λέει, πως ο έλεγχος δεν βρίσκεται στα χέρια των πολιτών, αλλά αποκλειστικά στα χέρια του συστήματος. Εγώ δεν είπα ότι το πρόβλημα είναι οι συμπεριφορές μεμονωμένων προσώπων, και είναι πάρα πολύ σωστή η τοποθέτηση του ακροατή σας. Λέω ότι αυτό το οποίο δημιουργεί αγανάκτηση στους ανθρώπους είναι αυτές οι συμπεριφορές. Αν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να είναι στοιχειωδώς ευπρεπέστεροι, τότε η Νέα Δημοκρατία θα ήταν σε καλύτερη θέση εκλογικά. Γι' αυτό σας είπα ότι ο εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο εαυτός της, κατά τα λοιπά. Το πρόβλημα που εγώ έχω με τη Νέα Δημοκρατία είναι βαθύτατα ιδεολογικό, πολιτικό, και εκφράζεται μέσω της αντίθεσης που έχουμε στις δομικές κοινωνικές πολιτικές. Με το γεγονός ότι θέλει να ιδιωτικοποιήσει όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, με το γεγονός ότι θέλει να διαλύσει το ΕΣΥ, με το γεγονός ότι δεν έχει καμία κοινωνική πολιτική της προκοπής για την παιδεία μας, με το γεγονός ότι αφήνει μια ανεξέλεγκτη οικονομία στο όνομα της αρχής του υγιούς ανταγωνισμού, τάχα μου, η οποία διαλύει τους αδυνάμους, το γεγονός ότι φτωχοποιείται το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας και ψάχνει να βρει διεξόδους και δεν βρίσκει. Χίλια δύο πράγματα. Αλλά αυτά είναι τα βασικά πολιτικά προβλήματα που χωρίζουν τις παρατάξεις. Θα κλείσω με το σχόλιο του φίλου του Βασίλη από την Καβάλα. Η άκρα δεξιά στη Γαλλία είναι η αντίστοιχη της Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά και Καραμαλή. Και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι το αντίστοιχο του κόμματος Μακρόν. Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, πολιτικό που να μην μπορεί να δει αυτό το απλό. Μας λέει ο Βασίλης από την Καβάλα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέει ο φίλος μας από την Καβάλα. Προσέξτε όμως, είναι μια αναγωγή η οποία έχει το εξής πρόβλημα. Δεν είναι ίδιος ο Σαμαράς με τον Καραμαλή πολιτικά. Ο Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας ήπιος, μετριοπαθής, δεξιός, ο οποίος και που κυβέρνησε τη χώρα, ας πούμε, όπως την κυβέρνησε, την οδήγησε εδώ που την οδήγησε κτλ. Δεν είχε αυτό το ριζοσπαστικό που έχει ο Σαμαράς μέσα του. Άρα με την έννοια αυτή θεωρώ ότι, και είπα ότι ακούγοντας το Σαμαρά ήταν σαν να ακούω τη Λεπέν. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι
εθνικού μετόπου της Γαλλίας ή του Συνεγερμού για τη Δημοκρατία βρίσκεται όντως μέσα στη Νέα Δημοκρατία και εκφράζεται από πρόσωπα όπως ο Βορύδης, όπως ο Γεωργιάδης και πάει λέγοντας. Όμως ένα άλλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το παλιό Καραμαλικό, δεν πρέπει να το ταυτίζουμε κατά ανάγκη με αυτούς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Και έρχεται και ένα σχόλιο διπλό από τα αριστερά. Με αυτό κλείνουμε. Ακούστε το εδώ. Κύριε Χριστόπουλε, λέει, αν η αριστερά συμβιβάζεται και δεν αγωνίζεται, τότε τι αριστερά είναι? Και λέει, συμπληρώνει ο άλλος ο Νίκος, δηλαδή καλώς η αριστερά πειθάρχησε στις μνημονιακές πολιτικές αφού δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Όντως δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το δημοψήφισμα δεν της έδινε ακριβώς αυτό το δικαίωμα και το άλοθη να πράξει διαφορετικά και να μην απολογηθεί γι' αυτό, και αν χρειαζόταν να πήγαινε και στο σπίτι της. Κύριε Σαχίνη, τώρα μου βάζει δύσκολα ο ακροατής, με την έννοια ότι θα ανοίξουμε τις πληγές του 2015. Εγώ πιστεύω ότι ορθώς συνθηκολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, διότι αν δεν συνθηκολογούσε θα είχαμε νέα ούμρα. Η ούμρα ήταν αυτή η ανθρωπιστική δύναμη των Αμερικάνων που πετούσαν κονσέρβες και τρώγαν οι γονείς μας στα χωριά μας. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν η Ελλάδα ατάκτως έφευγε από το ευρώ. Θα μπορούσε με άλλους τρόπους, πιθανότατα πιο πριν, να είχαν γίνει διεργασίες οι οποίες θα οδηγούσαν σε ένα άλλο αποτέλεσμα. Αλλά εκεί που φτάσαμε τον Ιούλιο του 2015, νομίζω ότι ορθώς συνεκολογήσαμε. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Άρα η απάντηση είναι ναι, και η αριστερά συμβιβάζεται και όλοι όσοι αγωνίζονται συμβιβάζονται όταν βλέπουν ότι απειλούνται υπαρξιακά. Αλίμονο σε εκείνους που ποτέ δεν συμβιβάζονται, με αποτέλεσμα να όχι απλώς να οδηγούνται οι ίδιοι στον πολιτικό αφανισμό, διότι εμένα το ελάχιστο που με ενδιαφέρει είναι ο πολιτικός αφανισμός του Λαφαζάνη, του Βαρουφάκη, του Τσίπρα ή οτιδήποτε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι κοινωνικά η χώρα μου να αντέξει, να μην φτωχοποιηθούμε και να μην αρχίσουμε να πεινάμε. Αυτά εμένα με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη το 2015, κατά την άποψή μου, ήταν ένας αναγκαίος συμβιβασμός, διότι αυτό το οποίο θα ερχόταν σε περίπτωση που αποφασίζαν να κρατήσουν τη γραμμή Λαφαζάνη Βαρουφάκη θα ήταν χειρότερο. Και λέει και ο Μελέτης, άντε να το κάνω το χατήρι, λέει, μην κλείσεις εδώ να ρωτήσεις τον Χριστόπουλο. Μήπως δεν έχει καταλάβει, λέει, ότι όλη αυτή η συζήτηση περί κεντροαριστερά στην Ελλάδα γίνεται για να επαναφέρουν από το παράθυρο τον Τσίπρα, και στέκει πια αυτό? Δεν ξέρω ποιοι θέλουν να επαναφέρουν τον Τσίπρα από το παράθυρο. Και από την πόρτα μπορεί να μπει ο Τσίπρας άμα θέλει. Τι να σας πω. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας όντως θέλει και φαντάζεται ότι έχει ακόμα ένα ρόλο να παίξει στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαι πολιτικός προφήτης, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως η συζήτηση αυτή δεν γίνεται προκειμένου να επιστρέψει ο Τσίπρας. Πιθανώς μέσα σε αυτή τη συζήτηση ο Τσίπρας να έχει κάποιες βλέψεις να επιστρέψει, όχι προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάπου αλλού. Αλλά μένει να το δούμε αυτό. Κύριε Χριστόπουλε, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι πολιτικά ως εργαστήριο αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα ομοιάζει σε κάποια περίοδο ή έχουμε πάει σε άλλη ταχύτητα πια? Διότι εδώ στη γειτονιά μας και λίγο πιο πέρα έχουμε και πολέμους, για να μην ξεχνιόμαστε. Μα φυσικά αυτά είναι τα βασικά. Έχουμε πολέμους, έχουμε δύο πολέμους στην Ευρώπη, διότι και ο πόλεμος στην Παλαιστίνη ουσιαστικά είναι ένας πολέμος που αφορά την Ευρώπη με υπαρξιακό τρόπο. Άρα σε αυτή τη συγκυρία, σε έναν κόσμο όπου, όπως συνηθίζω να λέω, στην ισχυρότερη δύναμη του οποίου ένας ανοϊκός ανταγωνίζεται έναν παρανοϊκό για να γίνει πρόεδρος, και σε έναν κόσμο όπου γενικώς πάλι έτσι, οι ήχοι του πολέμου αρχίζουν δυνατά να ακούγονται, στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας και πάλι λέγοντας, θεωρώ ότι το πρώτο χρέος είναι ο αγώνας για την ειρήνη. Όχι όμως ένας αγαθός, καλοπροαίρετος, αφιλής πασιφισμός, αλλά ειρήνη, ειρήνη, γιατί χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Άρα χρειάζεται και δικαιοσύνη για να υπάρχει ειρήνη. Με την έννοια αυτή λοιπόν, το αίτημα για η δικαιοσύνη τόσο στις διεθνείς σχέσεις, να σταματήσει η κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ, να αποσυρθούν στρατεύματα των Ρώσων από, δεν ξέρω, από την Ουκρανία, όλα αυτά είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη ειρήνη. Διότι χωρίς βιώσιμη ειρήνη δεν αντέχουν τα παιδάκια μας. Τα δικά σας τα παιδάκια, τα δικά μου τα παιδάκια, όλου του κόσμου τα παιδάκια. Άμα είναι να αφήσουμε τον κόσμο τον οποίο τον παραλάβαμε και τον αφήσουμε χάλια, όπου ένας τρώει τον άλλον, όπου ένας είναι για τον άλλον λύκος, τότε ζήτω που καήκαμε. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.